Έλα, έλα, πάμε μέσα. Το βρήκες επιτέλους στο σπίτι. Θα έπρεπε πρώτα να ρωτήσεις τι έπαθα. Αυτό περιμένω να ακούσω. Χτύπησα κάποιον. Τι έκανες? Άκουσες καλέ μπαμπά, χτύπησα κάποιον. Πολύ. Όχι, ευτυχώς. Γιατί δεν ειδοποίησες, στα τηλέφωνα γιατί είπα. Τάχασα, αστυνομία, τροχέα, πού να σκεφτώ εκείνη την. Πάντα πρόσεχε. Θα έπρεπε να σου πάρουν το δίπλωμα για να γλιτώσει ο κόσμος από τους χασάπιδες. Ωραία. Ναι, ναι, με τα καμώματά σου. Για να δω. Μπορείς να μου εξηγήσεις τι τρόπος ήταν αυτός με τον Τίμη. Του είπα εκείνο που πίστευα. Δηλαδή εσύ πάντα μας τυράξεις τον αέρα. Να βρεθούμε στον δρόμο. Τι λες, μπαμπά. Εγώ ξέρω τι λέω, εσύ δεν ξέρεις τι κάνεις. Δεν σκέφτεσαι πως τα χρόνια περνάνε και η ζωή έχει απαιτήσεις. Δώσε μου τα κτηρία του παιχνίδι. Κάτι άλλο ακόμα. Ο Τίμης έχει μεγάλη δύναμη. Του χρωστάμε πολλά, πάρα πολλά. Και θα τα ξοφλήσω εγώ με το να γίνω γυναίκα του. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Αυτός ο κύριος Δήμης δεν μ' αρέσει καθόλου. Είναι στριμμένος. Τα παιδιά δεν πρέπει να ανακατεύονται στις δουλειές των μεγάλων. Έλα. Μάλιστα. Έλα να δούμε το δύσκολο πρόβλημά σου τώρα, κάτσε εκεί. Το τετράδιο σου γρήγορα.